φωνή σου τα προστατεύει. Ενημερώσου και μίλησέ τους για τους κινδύνους της σεξουαλικής κακοποίησης. Η Κύπρος άρχισε να σπάζει τα ταμπού. Τα παιδιά που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τους αρμόδιους φορείς, μιλάνε και ζητάνε βοήθεια. Αυτό αποδεικνύεται και από τον αριθμό των καταγγελιών που φτάνουν στο Συμβούλιο Φωνή. Αριθμοί που σοκάρουν, αν και όπως φαίνεται είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε 27 ώρες ένα παιδί στην Κύπρο κακοποιείται σεξουαλικά. Από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν παραπεμφθεί στο σπίτι του παιδιού 1176 παιδιά, με το 68,5% να είναι κορίτσια και το 31,5% να είναι αγόρια. Οι δράστες είναι από το στενό κύκλο του παιδιού. Αυτό δείχνει ότι και οι δράστες είναι Κύπροι. Αυτό για να καταργήσουμε κάποια από τα επιχειρήματα που ακούμε ότι είναι ένα ξενόφερτο πρόβλημα. Στο 80% των περιπτώσεων ο θήτης είναι γνωστός του θύματος. Όμως ένα μεγάλο ποσοστό αφορά κακοποιητική συμπεριφορά μεταξύ των ιδίων των παιδιών. Είτε σε ηλικία κάτω των 14, είτε έφηβο και κάτω των 14, είτε μεταξύ εφήβων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί σεξουαλική κακοποίηση, τονίζουν, είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Να δώσουμε δηλαδή στα ίδια τα παιδιά τα εφόδια για να μπορούν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους και να τους αντιμετωπίζουν. Αυξητική τάση καταγράφεται και στα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο αριθμός των καταγγελιών κατά το 2020 ανήλθε στις 180, ενώ για το 2021 στις 196. Στις περιπτώσεις που αφορούσαν πρόσκληση σε παιδική πορνογραφία, οι καταγγελίες προέρχονται από ανήλικους στην Κύπρο, με δράστες κυρίως από την Κύπρο. Το τριετές σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας περιλαμβάνει, πέραν από την αντιμετώπιση περιστατικών και τις εκπαιδευτικές κυρίως δράσεις για την πρόληψη, το εργαλείο CAN-MDS, μέσω του οποίου επιχειρείται η προώθηση συντονισμένης διατομεακής ανταπόκρισης σε περιστατικά κακομεταχείρισης παιδιών. Θα γίνεται μια πρώιμη καταγραφή όλων των περιστατικών, άρα θα υποβοηθήσει στη δευτερογενή πρόληψη. Θα βελτιώσει την κατανόηση του προβλήματος, αφού θα υπάρχει η παρακολούθηση της ιστορικότητας και αμεσότερη παρέμβαση. Το Συμβούλιο Φωνή τίμησε την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου για την πολιτική βούληση που επέδειξε για την παραγωγή έργου στον τομέα αυτό. Την ίδια ώρα βραβεύτηκε με τα θάνατον και η Μυρτώ Αζίνα Χρονίδη για το έργο και την προσφορά της στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και τη δράση της στο Συμβούλιο Φωνή.